Στις αρχές Ιουνίου του 1921, οι ελληνικές δυνάμεις στη Μικρά Ασία ετοιμάζονται τακτικά για την προέλαση. Δύο ακόμα κλάσεις ανακαλούνται από την εφεδρεία για να ενισχύσουν το μικρασιατικό μέτωπο. Ο λαός, κουρασμένος από τον συνεχιζόμενο πόλεμο, ελπίζει πως το τέλος της δοκιμασίας θα έλθει με μια σύντομη και νικηφόρα επίθεση. Το ίδιο και οι στρατευμένοι, που φτάνουν τώρα τις 200.000 στην πρώτη γραμμή του μετώπου. Στη Μικρά Ασία υπηρετούν 60.000. 300 πυροβόλα και 700 πολυβόλα αποτελούν το βαρύτερο οπλισμό της ελληνικής στρατιάς. Απ' την άλλη πλευρά, οι κυμαλικές δυνάμεις στα δυτικά της Άγκυρας δεν ξεπερνούν τις 60.000. Διαθέτουν 200 πυροβόλα και 400 πολυβόλα. Σκοπός της ελληνικής επίθεσης είναι η συντριβή των Τούρκων στην περιοχή της Κουτάχειας και η κατάληψη της σιδηροδρομικής γραμμής Κωνσταντινούπολης-Βαγδάτης από τον κόμβο του Εσκί-Σεχίρ μέχρι τον κόμβο του Αφιόν-Καραχισάρ. Στις 26 Ιουνίου εκδηλώνεται η ελληνική επίθεση. Το τρίτο σώμα στρατού κινείται από την Προύσα με στόχο να βρεθεί στα βόρεια της Κουτάχειας. Ταυτόχρονα, η τέταρτη ελληνική μεραρχία καταλαμβάνει το Αφιόν Καραχισάρ. Το πρώτο και δεύτερο σώμα καταλαμβάνουν τη σιδηροδρομική γραμμή μέχρι το Αχτσαλδάκ. Η πρώτη κίνηση για την περικύκλωση της Κουτάχειας έχει πετύχει. Ο Κεμάλ αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Σε σύντομο πολεμικό συμβούλιο με τον τοπικό διοικητή Ισμέτη Νονού, αποφασίζεται η υποχώρηση προς το Εσκί-Σεχίρ. Μια ημέρα μετά, γύρω από την πόλη έχουν εγκατασταθεί τρεις ελληνικές μεραρχίες. Μια απόπειρα τουρκικής αντεπίθεσης αποτυγχάνει και οι κεμαλικές δυνάμεις υποχωρούν με αταξία. Οι απώλειές τους είναι μεγάλες. Στο μεταξύ, από τις 6 Ιουλίου, ένα απόσπασμα της 4ης μεραρχίας έχει καταλάβει χωρίς αντίσταση στην Κουτάχεια. 4.000 Τούρκοι έχουν συλληφθεί εχμάλωτοι. Ο πρώτος ελληνικός στόχος, η κατάληψη δηλαδή των κόμβων Εσκί-Σεχίρ και Αφιόν Καραχισάρ, έχει επιτευχθεί, όχι όμως και ο δεύτερος, που ήταν η συντριβή των κεμαλικών στην Κουτάχεια. Η έγκαιρη σύμπτυξη των Τούρκων στο Σαγκάριο και η δυναμία των Ελλήνων να τους καταδιώξουν πέρα από το Εσκί-Σεχίρ οδηγούν στη συνέχιση του πολέμου.